έννοια σου και θα σας βάλω εγώ λουκέτο εδώ μέσα. Ο Χάρης πρέπει να παντρευτεί. Και θα είναι και αυτός ο Ραουντάνης, θα φέρετε και τσιγκάνικα βιολιά. Σου κάνει τίποτα εκέτη. Έχει βαλθεί να μας διαλύσει, γι' αυτό ήρθα. Σου ψάχνει γυναίκα από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Κοίτα, είναι μια γιατρός από αυτές που σου αρέσουν και τις θαυμάζεις. Ναι, ειδικότητα. Παθολόγος νομίζω. Κοίταξε αν της πάρεις κάρτα, παντρεύω το γιο μου. Ποιος έχει σειρά? Να περάσω για μια εβδομάδα ξανά. Για ποιο λόγο, κύριε? Για να δείτε πώς πάω. Έχετε την κάρτα μου. Τον προσγείωσα τον πιλότο. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει, αφού έβαλα και μου κλείσαν το μάτιο. Στο κάτω-κάτω πελάτη σας είμαι, δεν θα με κρεμάσετε έτσι. Καθίστε να δούμε, κύριε Ταρζίτη. Αλλά κάντε λίγο γρήγορα, σας παρακαλώ, γιατί η κυρία είναι μέσα, περιμένει μόνη. Για σένα τώρα έλεγα ότι. Αργυρό. Δεν είναι μια, είναι επτά, είναι. Μα ούτε επτά είναι. Χίλιες επτά είναι. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι εφτά είναι, ναι, αυτές είναι. Το που μετράς τις λυπές, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές εφτά, εφτά παναθεμάτες. Πεθερές εφτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές εφτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Άρε Λαζάρα να ζήσεις με τις παινιές σου. Να καλή ξενιτιά. Να γεννήσεις μια ζωή. Άσε με, απόψε θα κάνω ζημιά. Απόψε θα πάθεις. Κοίτα να γύρω και έρχομαι, όπα! Τι πας να κάνεις? Πες μου και με τραβάς. Κοίτα να το πάρεις ψύχρεμα, μην έχουμε τράβαλα. Δεν είσαι και κοριτσάκι. Λέγε. Έρχεται ο δικός σου. Παιδιά, παιδιά, ποιος δικός μου? Μουνώντας έρχεται. Τρελή ο Ραουντάνης. Μη μου μείνεις. Μη μου μείνεις. Θα μείνω, θα μείνω. Μη μου μείνεις και έχω και τη μέση μου. Τούλα, τούλα δεν αντέχω. Δεν είμαι προετοιμασμένη να τον δω μετά από τόσα χρόνια, 30 χρόνια. Ξενιτιά είναι αυτά. Πάμε να φύγουμε, τούλα. Από πού να φύγουμε, μωρή τρελή, στον τέταρτο όροφο δεν είμαστε. Δεν πειράζει, να φύγουμε. Πάμε. Από τα 15 σου τον ονειρεύεσαι. Δεν τράπηκες όσο ζούσε ο αδελφός μου. Τώρα σε πιάσαν οι ντροπές. Κάσε φαρμακόβλο, θα βρήκες την ώρα. Έλα, πάμε, στο μπάνιο πάμε. Α, κατουρίθηκες απάνω σου. Όπα, μένα από την κρίστα. Φίνα, πίσω τώρα είμαι τα κόσα. Αν δεν πάθεις εσύ Αλτσχάιμερ να πάψεις να κάνεις το μεσάζοντα, ο Χάρης δεν πρόκειται να παντρευτεί. Εδώ σου λέω κι εγώ με. Σαχλαμάρες η μπέμπα. Θέλω να πάω να δεις τι γίνεται. Και όταν γυρίσεις, να ξέρεις αν φοράει βέρα. Δεν πάω πουθενά. Είσαι η χείρα του αδελφού μου. Εγώ αύριο θα εξομολογηθώ και την Κυριακή θα μεταλάβω. Θέλω να πάω να μάθεις. Να δεις αν είναι μόνος του και. Να δεις και πώς είναι. Θέλω εδώ αν θυμάται την υπόσχεσή του. Λες να μου φύγει. Τώρα ήρθε ο Χριστιανός. Για τη μάσκαρα λέω. Πώς είμαι? Έλα, καλή είσαι. Αν είναι παντρεμένος, να το βγάλω το παρθυλίδι. Τούλα. Τούλα σφήνωσε, τι θα κάνω. Τούλα. Λες να με θυμηθεί και να είμαι εγώ αιτία να χαλάσει το σπίτι του, Δεν μου λες. Πόσα κρασιά ήπιες? Όσα θέλω, μη σε νοιάζει. Εσύ κοίτα να είσαι νυφάλια που έχεις τον τηλεφωνικό σου κατάλογο. Αργυρό, με παρεξήγησες, να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσεις, Χάρη, για ποιο λόγο ήρθαμε να φάμε σε ξενοδοχείο πρώτο ραντεβού και σε βλέπω να κλείνεις δωμάτιο? Δεν σε πιστεύω, δηλαδή. Αργυρό, Αργυρό, με αδικείς. Δεν έκανα ποτέ μια τέτοια πονηρή σκέψη. Και μη φωνάζει, παρακαλώ, μας ακούνε, δεν είναι. Άσε με να φύγω και πάρ' τα κουλαδάκια από πάνω μου. Τα κλειδιά μου, θα τα ξέχασα στο τραπέζι. Περίμενε.
Η κυρία ξέχασε τα κλειδιά της στο τραπέζι, μήπως. Βεβαίως, κύριε Τερζίδη. Κύριε Κώστα, η κυρία ξέχασε τα κλειδιά της στο εστιατόριο. Κάντε ένα κόπο, σας παρακαλώ. Κύριε Τερζίδη, ακούω. Το έχουμε κάνει σύστημα, ε! Έχουν μια μικρή ασημένια καρδουλίτσα πάνω. Δώσε μου, σε παρακαλώ, μια ευκαιρία να σου εξηγήσω. Έχεις μισό λεπτό, με περιμένει ασθενής. Εντάξει, λοιπόν, αύριο πετάω, θα λείψω για 10 μέρες περίπου και σκέφτηκα ότι αυτά που έχουμε να πούμε δεν λέγονται σε ένα σύντομο τραπέζι. Και είπες να τα πούμε σε ένα σύντομο κρεβάτι. Ούτε που μου πέρασε από το μυαλό αυτό το σύντομο που λες. Αν ήθελες να τα πούμε, κύριε Τερζίδη, θα μπορούσαμε να πάμε μια βόλτα στο λαιμό. Τρελάθηκες να πεταχτεί κανένας ανώμαλος να μας πιάσει έτσι ξεβράκο τους με τα παντελόνια κάτω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνουμε τόσο αποκαλυπτική συζήτηση, γιατί ξέρεις, κύριε Τερζίδη, εγώ δεν ανοίγω την ψυχή μου τόσο εύκολα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Στάσου, ρε Αργυρό, στάσου. Εντάξει, είμαι αδέξιος. Αλλά δεν έχω συνηθίσει να μου λένε όχι, κατάλαβες. Δεν θέλω να χαθούμε. Να, κοίτα. Αυτό είχα σκοπό να στο δώσω όταν θα ανοίγαμε τη σαμπάνια. Τι είναι αυτό? Ρολόι. Είναι ρυθμισμένο σε ώρα Νέας Υόρκης. Για να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι ώρα είναι εκεί που βρίσκομαι. Αν τρώω, αν κοιμάμαι, αν έχω βγει μία βόλτα, αν είμαι κάποιο βράδυ στο παράθυρο κάποιο αφιλόξενο ουρανοξύστη, περιμένοντας τηλέφωνό σου. Άδικα περιμένεις. Να πέσεις για ύπνο. Μα πώς να κλείσω μάτι όταν ξέρω ότι έχουμε γίνει κουβάρι μετά από μία τέτοια παρεξήγηση, ηλίθια παρεξήγηση. Μπορώ να σου γράψω και κάτι για τον ύπνο, αν θέλεις. Καληνύχτα. Εντάξει. Όπως νομίζετε. Φέρθηκα ηλίθια, το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Και να ξέρετε, γιατρέ, ότι είναι η πρώτη φορά που ζητάω συγγνώμη από γυναίκα. Αυτά να τα πείτε στον ψυχίατρο, κύριε Τερζίδη. Εγώ είμαι παθολόγος. Όπως νομίζετε, παθολόγε. Καληνύχτα. Έλα, μωρέ. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Σε παρακαλώ. Εσύ έφευγες, δεν έφευγες. Αντίο. Έλα να χαιρετιστούμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Εσύ δεν καταλαβαίνεις πότε ένας άνθρωπος θέλει πραγματικά να επανορθώσει. Με συγχωρείς, νόμιζα ότι ήσουν αντράκι. Τι είναι αυτά που κάνεις? Τι έκανα, δεν έκανα τίποτα. Κάνεις νοήματα? Εγώ. Κάνεις νοήματα. Κάνω νοήματα, Είσαι κύριε... πολύ γουρούνι, αγόρι μου, το ξέρεις. Κοίτα, κάνω νοήματα, κύριε. Μην φωνάζεις, ο κόσμος θα μας κάνει. Εγώ φταίω που ασχολήθηκα μαζί σου. Πέρα. Αργυρό, Αργυρό. Κύριε Τερζίδη. Τι κύριε Τερζίδη. Κύριε Τερζίδη και κύριε. Σκέτο, κύριε, δεν μπορείς. Χάλια μου τα κάνεις. Μην ξαμιλείς, κύριε Σκέτο. Κι είμαι και πελάτης χρόνια. Τι θες? Έχω μία κράτηση κάποια κυρία Βουβούλη. Αλλά δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Να σας το δώσω. Όταν λες Βούβουλη, Αργυρό Βούβουλη. Μάλιστα. Σόλτ. Ξενοδοχείο Αλέξανδρος, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Αργυρό Βούβουλη λέγομαι. Βούβουλη. Ναι. Θέλω να κάνω μία κύρωση. Μισό λεπτό. Δεν θα μπορούσα να το κρατήσω το δωμάτιο. Μου έτυχε ένας ασθενής. Καταλαβαίνετε. Πώς δεν καταλάβαμε, κυρία Βούβουλη, πώς δεν καταλάβαμε. Σας καταλάβαμε, κυρία μου. Να σου εξηγήσω. Όχι, άστο. Θα σου εξηγήσω εγώ. Εντάξει. Να το κρατήσω το δωμάτιο, παιδιά. Έχω πελάτη, γι' αυτό ρωτάω. Ναι! Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Μαζί στα πρώτα βάσανα, στα πρώτα καρδιά. Αχ, Βρενόντα, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Χάθηκα τόσα χρόνια γιατί είχα και δουλειές. Ενώ εσύ δημόσιοι πάλι. Καλά, δεν τρέπεσαι να το λες αυτό μετά από 30 χρόνια εξαφάνισης? Σιγά να μην τραπεί ο Τζόνα Βλακιώτης. Ευχαριστώ. Ναι, σπίτι θα είμαι. Άμα θέλεις, έλα. Και ο Χάρης μέσα θα μείνει, γιατί είναι άρρωστος. Μίλησα με την Τούλα. Κλείσε, έχω μήνυμα. Γεια.
Λιώτα. Τι έπαθες, Λιώτα. Κέντι! Κέντι! Κάτι να κάνουμε, ρε παιδιά. Η Κετούλα πρέπει να ξέρει. Κέντι! Λιώτα! Καλή, αυτός είναι ο ξαδερφός του. Έλα, τον χάνουμε τον άνθρωπο. Άντε να δούμε τη γιατρίνα. Σιγά, ηρεμία, ψυχραιμία, παιδιά. Σηκώστε τον, σηκώστε τον. Έλα, έλα, Νότα. Έλα, Νότα μου. Έλα, έλα με το τρία. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, γρήγορα, Τούλα, τη τσάντα μου. Έχω περιστατικό, γρήγορα. Παναγία μου, θα μπλέξω. Σκάσε, Τούλα. Τη σύριγγα! Έλα, έλα, παρβάτε γυαλιά σου! Τη σύριγγα σου, λέω, γρήγορα! Θα μας πούνε οι λύσεις! Το μπουκαλάκι με την μπλε ετικέτα! Έλα, Νότα, κάνε κουραγιό! Έλα, κόρη μου! Υπερμάχο, στρατηγότα, νίκη! Ως λυτρωθείς! Με ρυθμό, με ρυθμό! Σα! Στο δεινόν ευχαριστήρια! Έλα, Νότα, Νότα! Έλα, κόρη μου! Εντάξει, έλα χρωματάκι, ωραίο. Ροζ, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, παιδιά, το ανθρωπίνο δυνατόν. Εντάξει, εντάξει. Η Κετούλα είναι η φούλα μου. Ορίστε, τη απονεμήθηκε τη μυτική κονκάρδα στο Πανεπιστήμιο τη Νιρεμβέργη. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Το ταλέντο από το Θεό είναι, εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ, εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Ρε παιδιά. Δεν βάζουμε μια ζεμπεκιά να πάνε τα φαρμάκια κάτω, ε! Βέβαια! Να κάνουμε και ένα γύρο μουζάκια! Πάμε, ρε παιδιά! Και αυτή. Τι να σου πω, ρε Τούλα, αυτό το περιστατικό θα το θυμάμαι σ' όλη μου τη ζωή. Αμ' εγώ. Καταλαβαίνεις, απόψε έσωσα τη ζωή του πρώτου ξαδέρφου του Νόντα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Νιώθω ότι από κάπου θα μου έρθει. Κι εγώ το ίδιο. Μόνο που εγώ ξέρω από πού θα μου έρθει. Ούτε μια αναπάντητη δεν μου έχει κάνει ο γιος σου. Εσένα από πού θα σου έρθει. Κοίτα. Όταν σώζεις τη ζωή του πρώτου ξαδέρφου κάποιου που θυμάσαι με αγάπη, σου κάνει ο Θεός αναπάντητη. Το Θεό να τον αφήσεις ήσυχο. Oh. Δεν τον άκουσες τον αχώνευτο τι είπε. Έχουνε χαθεί τα ίχνη του. Από τότε δεν μιλούνται με το ραβουντάνι σου. Για να χωρίσουνε οι πατεράδες τους για τα περιουσιακά. Αδέρφια τώρα, ε. Καταλαβαίνεις τι σκατόσογο είναι. Φαρμακόγλωσσα. Δεν μου σπάσει το ηθικό απόψε. Έδωσα ρεσίταλ. Αφού δεν θα κοιμηθούμε στο αυτόφορο πάλι καλά. Κοίτα, κοίτα, να σου πω. Ας τα φτιάξει ο Χάρης με τη γιατρίνα. Να έχω έναν άνθρωπο στην οικογένεια να με καταλαβαίνει. Ναι, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Ο Χάρης τις γυναίκες τις παίρνει σαν αντιβίωση. Mm. Μία για κάθε περίπτωση. Το βλέπεις αυτό, το κινητό του είναι. Ε, και? Το δεύτερο. Ο αριθμός που δίνει άνετα σε όλες, τι νόμιζες. Τον πρώτο τον έχουν μόνο οι φιναλίστ. 8 μηνύματα και 4 αναπάντητες έχει. Θα αφήσει τώρα ο Χάρης όλα αυτά τα περιστατικά για τη γιατρίνα σου. Ε, το πες και μόνη σου. Αυτές τις έχει για αντιβίωση. Όταν παίρνεις πολλές δεν σε πιάνουνε, θες γιατρό. Το χαβάσου εσύ. Του έχω στείλει τα μηνύματα με ανταπόκριση 2 ώρες τώρα και δεν μου έχει στείλει οδηγίες να ενημερώσω. Μπορείς να μου πεις πώς θα κοιμηθώ με 12 εκκρεμότητες στο κεφάλι μου. Αχ, με πότσες και 3 ποτήρια. Θα οδηγήσεις, αγάπη μου. Α, με τρέλανες. Μπράβο εκεί πέρα, άμε εκεί πέρα. Έχω την οικοδομία, έχω το Χάρη. Έχω και σένα να μου λες ότι δεν σου γράφω. Άι, τέλειωνε και μπες εκεί μέσα. Μάλιστα. Μισό λεπτό να κοιτάξω, γιατρέ. Θέλετε να πάρω τηλέφωνο την κυρία Βούβουλη. Α, μπράβο. Η Αργυρός αυτά είναι σπαθή, αρκεί να μην έχει πλέξει πουθενά. Άμα δεν τη βρίσκεις, χτύπαμε να σου δώσω ένα σίγουρο αριθμό.
Καληνύχτα σας. Τα μάμα αυτό το κινητό. Πρώτη φορά κλείνω το δικό μου και οι φίλοι του με εκδικούνται. Καλά δεν τρέπεσε λιγάκι. Πρώτη φορά έχω ξαποστείλει ασθενήμα την πυρετικό και τσαγάκι. Τσαγάκι! Ναι, τσαγάκι! Έλα. Τσαγάκι, τσαγάκι. Τσαγάκι, τσαγάκι. Άστο, 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 θα σε πάρει μετά. Γιατρέ μου, γιατρέ μου. Έχω ένα βαβά. Ξέρεις πού. Εδώ. Ή βαρέθηκε ή πέθανε αυτός. Τώρα θέλει να σε καλέσει στην κηδεία του. Κάτσε τώρα γιατί αυτό είναι το άλλο το νούμερο. Ποιο άλλο νούμερο? Το. Γιατί έχεις δύο κινητά? Τι γιατί δεν καταλαβαίνεις, για να με σαλίζουμε. Τα επίγοντα περιστατικά. Από την κλινική είναι, τι να με σαλούν τέτοια ώρα. Δεν ξέρω, είχα περασμένο κι εγώ ένα αεροδρόμιο, αλλά έμεινα στο Παγκράτη. Έλα. Ναι. Γιατί τι έγινε? Τι έγινε? Καλά, καλά, θα έρθω σε κανένα μισάωρο. Μια ώρα. Πες τον κύριο Ραουντάνη να φύγει. Ναι, ναι. Ραουντάνη, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Κατάλαβες, πρέπει να με πας τώρα στην κλινική. Λοιπόν, σήκω, μην αργήσω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έρχεται κοσματοπολείο στο μυαλό. Τι λες? Σήκω, παιδί μου, θα αργήσω. Κάτσε, καλέ, θα αργήσεις. Δεν ξέρεις γιατί σου λέει ο άνθρωπος. Θα σου πω εγώ, καλέ. Καλέ. Όταν ήσουν 3 χρονών, ήσουν στη Γερμανία μαζί με τις 2 τρελές, τη θεία Τούλα, τη μαμά και Τούλα. Σκεύρωσαν τα δάχτυλα της και Τούλας. Από το κρύο χάθηκε το δαχτυλίδι του Ραουντάνη. Και πέσαν όλοι μαζί με τα μούτρα στο χιόνι για να το βρούνε. Ποιος το βρήκε? Άμα ο άνθρωπος είναι καντέμις, δεν θέλει ερώτημα. Η Τούλα το βρήκε. Τώρα που σε βρήκα, δεν θα πας πουθενά. Τουλάκι, είσαι για μια μπυρίτσα, αλλά γερμανικά, ε? Κοίτα να οδηγείς προσεκτικά να φτάσουμε καμιά φορά. Μην κατουρηθούμε πάνω μας χειμωνιάτικα. Μια φορά να σε δω να κάνεις κέφι και ας πεθάνω. Μια ζωή ξυνισμένη μούχλα. Εντάξει, κυρία μου, πάμε. Πάμε να δούμε τι θα καταλάβεις. Απόψε το κορίτσι θέλει θαλάσσα. Και εγώ, σκάσε Τούλα, μην μιλήσεις. Δεν μου αρέσει που το λέω, αλλά σε λίγες μέρες θα γυρίσω και θα ήθελα να ξαναβρεθούμε. Ούτε εμένα μου αρέσει που τα ακούω, αλλά αν υπομονώ να γυρίσεις. Θα σου πάρω τηλέφωνο, ε. Τι θες να σου φέρω? Εσένα. Εσύ είσαι ο άρρωστος που τα κοιμότανε! Γιολάντα, τι θες εσύ εδώ! Αργυρό! 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 Πού πας! Στο διάολο! Αργυρό! Εδώ δεν είναι Γερμανία. Εδώ οι πεζοί περνάνε μόνο με το πράσινο. Το ξέρεις ότι θα γινόταν καραμπόλα? Άλλη φορά, άμα βλέπω πεζό, θα γκαζώνω, μην μου ξεφύγει κανένας. Κάνε το σταυρό σου που φτάσαμε μετά από τόσα φάσκελα. Πού τους είδες τους πεζούς μέσα στα μαύρα σκοτάδια? Ήταν αποστάσεις αυτές που κρατάνε. Συγγνώμη, με συγχωρείς δηλαδή. Εγώ σταμάτησα τις τζιτζιφιές και τα φρεναρίσματα ακουστήκαν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αν ήταν μεσημέρι, θα προκαλούσαμε ατύχημα μπροστά στο δημοτικό θέατρο. Πού γυρνάνε τέτοια ώρα, 4 η ώρα τα ξημερώματα? Για να δούμε. Έλα, Κέτη, πού είσαι? Α, στο σπίτι. Α, βέβαια, πού αλλού να είσαι, στο σπίτι θα είσαι. Και γιατί δεν σηκώνεις το τηλέφωνο? Κοιμόμαστε, χάρη μου, ναι, ναι. Το άκουγα. Έλεγα, αν είναι ανάγκη θα μας πάρεις το κινητό. Ναι, ναι, η θεία Τούλα, αφού το ξέρεις, ροχαλίζει πιο πολύ από το τηλέφωνο. Ναι, περνάς καλά? Προχώρα, θα γυρίσει και θα μας βρει ξημερώματα στους δρόμους. Καλά, καλά. Να κλείσω τώρα, μη μου φύγει και ο ύπνος. Άντε να γυρίσει κι εσύ στο σπίτι. Ξημέρωσε, ναι, ναι, ναι. Γεια, γεια. Τι ήθελε? Να τον ξυπνήσει στις 5. Γιατί, τραχανά θα πλώσει? Στις 5 το απόγευμα εννοούσε, Τούλα. Πιο τραχανά, έτσι όπως τον έκανες. Να ξυπνήσει και να πλώσει τα πόδια του, προχώρα. Α, θα γίνει σοου απόψε. Μέρα τ' άφησες τα φώτα, οικοδομή, σηκωνοτούλα. Μια φορά τα ξέχασα κι εγώ. Με χτυπήσαν τα παπούτσια, με χτυπήσαν και τα κρασά. Τι τους ήθελα, τους χορούς? Όποιος τη νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατάπατη.
Τούλα! Εδώ είσαι εσύ? Πότε γύρισες? Την ώρα που κοιμόσασταν. Πού γυρνάγαμε τέτοια ώρα, Τούλα? Γιατί, Τούλα, έχεις τη μάνα σου τώρα. Α, εμένα να μ' αφήσετε ήσυχη. Όλη την ώρα, μάνα και γιος, Τούλα και Τούλα. Βεβαίως, έχει πολύ δίκιο. Στη θεία σου να μιλάς καλύτερα. Πάμε, ότι βγαίνετε και από πάνω. Είναι 4 η ώρα. Ναι, εσύ πριν από τις 7 δεν γύριζες ποτέ. Τι έχεις πάθει, παιδί μου, πού έχεις μπλέξει? Το τραβάς. Τούλα, σκάσε. Σε ποιο να το πω? Σε ποιο να το πω ότι γυρίζω σπίτι μου 4 η ώρα τα ξημερώματα και βρίσκω τη μάνα μου με τη θιά μου ξεπορτισμένες? Σε κανέναν, αγόρι μου. Βούκινο θα γίνουμε στη γειτονιά. Άστον, Τούλα, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Πού ήσασταν? Όπου θέλαμε. Στην ολονικτία της ενορίας ήμασταν, αγόρι μου. Βοήθειά σου. Πάω πουθενά εγώ. Από αύριο αλλάζει ενορία. Αναξιόπιστη. Αχάριστο όλοι. Σε μια συγκέντρωση είχαμε πάει. Είναι η τελευταία φορά που σε αφήνω να μου κάνεις έλεγχο που πάω και τι κάνω. Σου κάνω έλεγχο γιατί από την ημέρα που ήρθες να μείνεις εδώ στο σπίτι μαζί μας, η Τούλα έχει χάσει τη σειρά της. Η Τούλα έχει αρμοδιότητες εδώ μέσα. Δεν μπορείς εσύ να την τραβολογάς κάθε μέρα από εδώ και από εκεί. Ψέματα είναι ότι γυρνάει. Δεν τρέπεσαι να λες ότι γυρνάω? Πες του, Κέντι. Την τραβολογάω που την πήγα σε 5 θέατρα. Από θέατρο ήταν ξενυχτισμένη και δεν πρόλαβε να σηκώσει το τηλέφωνο της προάλλες και μπουκάρισε μέσα η Γιολάντα. Το ξεχνάμε αυτό, το ξεχνάμε, το ξεχνάμε. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Δεν θα ξαναπάω στο θέατρο, με ξενυχτάει. Σιγά την ξενυχτισμένη. Στο πρώτο κουδούνι κοιμότανε. Τελευταία παράσταση της ζωής της και την είδε μισή. Να ξέρεις μόνο τι μου έκανες. Αφού σου έχω πει. Να μην ξενυχτάς, να μην πίνεις, αφού έχεις αρχίσει να ξεχνάς. Τι σας έχω κάνει πια? Α, μη βγάζεις γλώσσα. Θα σε στείλει για ύπνο. Πού έστειλες μήνυμα? Μην εχάριστο Αλέξανδρος μπορεί να βρεθεί δωμάτιο. Σε σένα. Δεν το έλαβες? Όχι, Τούλα. Γιατί το έλαβε η Γιολάντα μαζί με όλες τις πληροφορίες. Παναγία μου, έκανα τέτοιο πράγμα? Γρήγορα, να ειδοποιήσουμε τον Πεντάγωνο. Και για να δεις πόσο καλά σε ξέρω, κάνε μου λίγο χα. Δεν κάνω τίποτα. Έχει πιει? Έχεις πιει? Πες του, Κέτι! Τι να του πω? Εγώ όταν έπρεπε να του πω ήμουν στη Γερμανία, άλλος τον μεγάλωνε. Κάνε χα, κάνε χα, για να το λέει κάποιος του έχει δώσει θάρρος. Κάνε χα. Κέτι, δεν είναι ώρα για αστεία. Απόψε η Τούλα μου τα σκάτωσε. Μια γυναίκα βρέθηκε και εμένα να με συγκινήσει και έγινα ρόμπα. Αλήθεια? Μη χαίρεσαι και, Τούλα. Απόψε έχασες την ευκαιρία να με δεις με γιατρίνα στο πλευρό μου. Γιατί? Τι έγινε? Για την τελευταία στιγμή όρμησε στο αυτοκίνητο η Γιολάντα και κατέστρεψε την εικόνα που έχτιζα εγώ όλο το βράδυ. Με αγώνα και κόπο. Α, βρήκατε δωμάτιο, δόξα τω Θεώ. Στείλτε για ύπνο, παιδί μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Άντε να μην ανοίξω το στόμα μου. Κάνε χα πρώτα και μετά ανοίγεις το στόμα σου. Ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ πάω να κοιμηθώ τώρα γιατί αύριο πετάω. Και ένα πράγμα σας λέω. Από αύριο δεν θα ξανααναμειχθείτε στα προσωπικά μου. Και όταν το λέω εγώ αυτό, είναι νόμος. Νόμος! Όσο για σένα, αύριο στα τηλέφωνα, μην ξεχαστούμε. Αναξιόπιστη. Καληνύχτα. Έτσι και έγινε, σε τι, να χάσω αυτή τη γιατρίνα? Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Σας λέει κάτι κοσμηματοπολείο με το όνομα Μαραντάνης, όχι, 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 κάπως αλλιώς. Ρανταπλάνης. Ναι, άστο, μην το συνεχίζεις. Δεν ξέρουμε κανένα με αυτό το όνομα. Ξέρουμε, Τούλα? Εγώ ένα ναυλακιώτη ήξερα, τον Τζον. Άστο. Θα το βρω. Καληνύχτα. Θα το βρω, πού θα μου πάει, είπε και η Τούλα. Και το βρήκε. Και όχι μόνο το βρήκε, διάβασε και τον Όντας που ήταν χαραγμένο από μέσα. Το τι είπανε μετά νύφη και κουνιάδα. Μπροστά στο παιδί, 3 χρονών τότε ο Χάρης. Όταν γύρισε ο πατέρας του, είχαν συμφωνήσει να μην μπουνε κουβέντα, το χωνέψανε. Σέρβιρε η Κετούλα τις πατάτες με τα λουκάνικα, τα μούτρα της όμως ήταν στο πάτωμα. Τι έχεις, Κετούλα, τη ρωτάει ο Τερζίδης. Και πριν προλάβει να απαντήσει, πετάγεται το μικρό. Μαμά, Τούλα, Ραουντάνης, δαντά! Λέει το σκασμένο, που μέχρι τότε δεν είχε επιλέξει. Και βρήκε την κατάλληλη στιγμή. Άρε η Ρόδη. Τον είδες πως κάνει τσιμπάι, σου λέω. Μπορεί την είδα εγώ αυτήν στο κομματήριο. Πήρα και από τη Ρένα τις πληροφορίες μου. Μη σε νοιάζει, ίδιο κουμάσι με αυτόν είναι. Γι' αυτό τον κάνει καλά. Κι εγώ σου λέω ότι θα βλέξεις. Μη χώνεσαι στα προσωπικά του. Δεν βλέπεις τι τραβάω? Τούλα, σκασμός. Μάνα του είμαι, ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, λίγο σεβασμός, γιατί η Τούλα που ξέρατε πέθανε.
Από αύριο θα δεις ποια είναι η Τούλα. Αυτό σου λέω μόνο. Από αύριο θα δεις ποια είναι η Τούλα. Δεν γίνεται σήμερα, γιατί αύριο έχω κάτι τρεχάματα. Σε παρακαλώ, Μάστορα. Τι να τον κάνω τον πλακάν, δεν περάσει πρώτο ο υδραυλικός, να δούμε τι θα κάνουμε με τις σωληνώσεις. Ναι. Τι έπαθε, ηλαιό. Μεγάλη τομή. Μεγάλη, ε. Τον ανοίξαν κανονικά, δηλαδή. Τρώμε. 4 μπουκάλια αίμα, τον χάναν τον άνθρωπο. Τι έκανε, λέει. Πότε. Ποιος. Ψηλή σκαλωσιά. Το σπασέ. Θα φάνηκε το κόκαλο. Ξερνάμε. Α, ναι, με συγχωρείς, πρέπει να κλείσω. Φεύγει ο γιος μου για ταξίδι, ναι. Ναι, κοίτα τι θα γίνει με το θέμα μας και τα λέμε αύριο. Μην ξεχάσεις, στο κόκαλο έχουμε μείνει. Ναι, 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 ναι. Αυτά είναι περιστατικά βγαλμένα από τη ζωή. Α. Πάω στο φούρνο. Τι είναι αυτό? Το έχει ξανακάνει χωρίς επιτυχία. Υποτίθεται ότι δεν μας μιλάει. Εγώ της δίνω 10 ώρες. Κι εγώ 10 φάσκελα. Για λέγε, τι θέλεις? Άκου, Μανούλα και Τούλα. Μάλιστα. Η Τούλα έχει γεράσει πια. Mm-hmm. Δεν κάνει για αυτές τις δουλειές. Συμφωνώ. Εγώ μάλλον τη γυναίκα που μάλλον έχασα χτες το βράδυ. Mm-hmm. Τι θέλω. Με ενδιαφέρει πολύ. Ναι. Και θα ήθελα να βρω έναν τρόπο να επανορθώσω. Γι' αυτό θα ήθελα να με βοηθήσεις. Εγώ φεύγω για ταξίδι τώρα και δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτή. Καταλαβαίνεις. Μην το κάνεις θέμα. Διεύθυνση και τηλέφωνο. Θα πάω εγώ προσωπικά στο ιατρείο να την εξετάσω. Κολονοσκόπηση θα της κάνω. Έχεις τρελαθεί. Γιατί? Η Αργυρό δεν είναι κανένα κοριτσάκι και είναι και γιατρός. Φυσικά δεν είναι σαν τις γιατρίνες που μου βρίσκεις εσύ. Ναι. Εσύ δεν ξέρεις να διαλέγεις, κατάλαβες. Δεν ξέρεις καθόλου. Δηλαδή, ό,τι και αν έχεις κάνει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σε έχω έξω από τα προσωπικά μου, το καταλαβαίνεις. Δικαιώθηκες, αγάπη μου. Δικαιώθηκες. Δεν μου λες. Το βλέπεις έτσι σοβαρά μαζί της. Κοίτα να σου πω. Χτες το βράδυ μου ξέφυγε έτσι αυθόρμητα και της είπα ότι. Σε λίγες μέρες γυρίζω. Είπες τέτοιο πράγμα μετά το ξενοδοχείο και μου λες εμένα δεν ξέρεις. Γιατί δεν θα γύριζα, εκεί θα έμενα. Μετά το ξενοδοχείο, αν δεν ήθελες εσύ, θα της έλεγες ότι σε διορίσαν στη γραμμή Ιράκ Παλαιστίνη. Ναι, και αυτή θα μου λέει ότι πάει στους γιατρούς χωρίς σύνορα. Άσε μου, δεν ξέρεις γιατί γυναίκα μιλάμε. Είναι δηλαδή απίστευτο. Δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα. Άσε τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Καλά όλα αυτά. Δεν μου λες. Γιατί δεν κουνάς το κουλεδάκι σου να την πάρεις ένα τηλέφωνο? Παρακάθεσαι εδώ και το παίζεις ερωτευμένο Σέξπιρ. Και τηλέφωνα την πήρα και μηνύματα της έστειλα και αναπάτητες έκανα. Πρώτη φορά στη ζωή μου τρώω τέτοιο φτύσιμο. Α, παπά, γι' αυτό κόλλησες κανονικά. Δεν μου λες, τι θες να κάνω τώρα? Θέλω να πάρεις τηλέφωνο στην κλινική. Ναι. Και να της αφήσει ένα μήνυμα να σε πάρει επιγόντως τηλέφωνο. Να νομίζει ότι είσαι ασθενής, ας πούμε. Και μόλις σε πάρει, θα της μιλήσω εγώ. Αν απαντήσω λάθος, τη χάνω την αποστολή. Σε έχει κάνει συλλεκτικό γραμματώσιμο η γιατρίνα. Τώρα θα με δουλεύεις ή θα με βοηθήσεις? Εντάξει, αγάπη μου, εντάξει, φέρ' τα τηλέφωνα να σε ταχυδρομήσω. Γραμματώσιμο. Κύριε Ραουντάνη, την αλληλογραφία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ακόμα εδώ είσαι εσύ? Τι έγινε? Μου κάνα στο Β14 ένα σαραντάρι. Φοβήθηκα για λίμωξη και περιμένω τις εξετάσεις. Να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό γύρισα κι εγώ. Ιστεργείου, ε. Ναι. Άσε να το σηκώσω εγώ, κοπάνε της. Αν δεν είναι εκεί, γιατί μου λένε μισό λεπτό? Δεν μπορεί, άμα βγει, κλείστο. Παρακαλώ. Τη γιατρό Βούβουλη. Το όνομά σας? Στέλλα. Στέλλα Πάνου. Στέλλα Πάνου, είπατε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Πάλι μισό λεπτό μου λένε. Άμα βγει, κλείστο. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Τι έγινε, έκλεισε η γραμμή? Έκανε παράσιτα. Κατάλαβες? Αυτό ήταν το τελευταίο σου. Άσε το τηλέφωνο μου στο τραπέζι, όσο λείπω αναλαμβάνει και Τούλα. Δεν παραπονιώσουνα. Από τώρα και στο εξής, ελεύθερη. Αυτό είναι το ευχαριστώ, ε. Εγώ ήρθα τρεχάτη με χαρά να σου πω ότι κέρδισες 1000 ευρώ στον προφό. Το πάω στο φούρνο, ήξερες να το γράψεις.
Το Χάρη κέρδισες! Έπρεπε να το φωνάξεις! Έτσι ξυλώνεις τον άνθρωπο που σε βοηθάει να συντηρείς το μύθο σου. Μόνο σου το είπες. Με κάτι τέτοιες γαλιφιές με κράταγες στη δούλεψή σου, απατεώνα! Πώς την πετάς στον δρόμο σε αυτή την ηλικία, Να δούμε πώς θα τα καταφέρει η μανούλα μετά από τόσα χρόνια. Έχω προσωπικές σχέσεις με τις φιλενάδες σου εγώ. Καλύτερα. Δεν χρειάζονται πολλά πολλά. Μη λες μετά ότι σου διώξα την πελατεία. Μωρέ, δεν πάνε να πνιγούνε όλες. Ρε, σταμάτα τα παράπονα. Δεν τον βλέπεις πως κάνει για τη γιατρίνα. Έτσι κι αλλιώς θα την έχανε στη δουλειά σου. Τουλάκι. Τον βλέπω να κλείνει το ξενοδοχείο και να ανοίγει σπίτι. Απολύθηκες. Σου μείναν και τα 1000 ευρώ αποζημίωση. Την αχαριστία εγώ δεν τη σηκώνω. Εγώ πάλι τη σηκώνω. Γιατί σηκώνω και οικοδομή. Έφυγε. Καλό ταξίδι να έχει το παιδί. Έλα βρε Κέτ, δεν μου είπες τίποτα όμως. Να μου φέρνει μια λίστα προϊόντων από την Αμερική. Τζάμπα τα έχουν εκεί. Ναι βρε Κέτ, δες τι μπορείς να κάνεις. Σαν τι να κάνω δηλαδή. Κλείσε ένα ραντεβού στη γιατρίνα. Βρες μια πρόφαση. Πες της ότι θα της κάνεις δώρο μια θεραπεία. Σταμάτα. Θα την πληρώσω εγώ, γρουσούζα. Ναι, κανόνισε το πρωί γιατί το απόγευμα έχω χειρουργείο. Η κόρη μιας φίλης μου παρουσίασε εδώ Θήνα στον προσαγωγό. Τι είναι? Καλόγερο στον Πούτι, αγράμματι. Καλόγερο στον Πούτι, αγράμματι. Η Τούλα, άστα, έχουμε δράματα. Την απέλησε ο Χάρης από τη ρεσεψιόν και του καταστρέφει όλα τα αρχεία. Πώς κάνανε οι Γερμανοί στην απελευθέρωση, ναι. Αφού παρέδωσε και κινητό. Πώς δεν είναι σοβαρό? Είναι σαν να καταθέσω εγώ την ιατρική μου κονκάρδα. Θα καταθέσει την ιατρική της κονκάρδα. Μη χέσω. Ξέρετε πώς την απέκτησε. 30 χρόνια δούλευε στη Γερμανία στο κηλικείο της ιατρικής σχολής. Από τη μούρλα της να γίνει γιατρός, παράταγε το κηλικείο, κότσαρε και το ψεύτικο γυαλί και έτρεχε στα μαθήματα. Θα την ξεχάσω εγώ στο μάθημα της ανατομίας, με το κολατσιό στο ένα χέρι και το άλλο να γράφει σημειώσεις? Και δεν μιλάμε για απλό περιστατικό, μιλάμε για πτώμα κανονικό. Με την ακαμψία του, το μελιτζανίρι του χυλάκι και το χρώμα το σωστό, το εκρού του νεκρού. Να πέφτουν οι φοιτητές σαν τις μύγες και αυτοί γουρούν να μας σαμπουκιάζει σοκολάτα στα μουλοχτά, μην ακουστούν και τα σημόχαρτα. Κέρναγε βέβαια και τους υπόλοιπους. Τους είχε βάλει όλους στο βρακί της. Αποτέλεσμα, όταν αποφάσισε να γυρίσει στην Ελλάδα, την παρασημοφορήσανε με την κονκάρδα. Άντε τώρα να την πείσεις ότι δεν αρκεί η κονκάρδα για να γιάνει τον κόσμο, να γράφει συνταγές και να κάνει διαγνώσεις. Χρειάζεται και το παπίερ. Το δίπλωμα δηλαδή. Γεια σου. Γεια σου και σένα. Γιατί τόσα πολλά κουλουράκια, παιδί μου, ζαχαροπλαστείο είμαστε? Οι κυρίες εδώ πέρα προσέχουν. Τα φτιάξει η μαμά μου με τα χεράκια της, κυρία Ρένα. Α, σπιτικά είναι δηλαδή, ε. Τότε αλλάζει το θέμα. Κρύψτε γρήγορα. Είδες οι μαμάδες. Ενώ οι καινούργιες που κάνουν καριέρα, που χρόνος για τέτοια. Τα παίρνουν όλα έτοιμα. Καλά δεν λέω? Τι να σας πω. Εγώ επειδή δεν μαγειρεύω, δεν ενδιαφέρομαι για ανθρώπους που επίσης δεν μαγειρεύουν. Αυτή σκέτη, η κοπέλα δεν μαγειρεύει. Καλά κάνει. Εγώ έχω την κουνιάδα μου, μαγειρεύει υπέροχα. Αυτή τον κακόμαθε το γιο μου. Να δεις ένα παιδί αργυρό. Όχι που να το πενευτώ. Ο Χάρης μου είναι το περιστατικό. Χάρη τον λένε? Ναι, γιατί? Τίποτα, έτσι ρωτούσα. Τώρα θα πάει στη Νέα Υόρκη και θα μου φέρει μια λίστα προϊόντων που είναι τσάμπα εκεί πέρα. Τόσο καλό παιδί. Αφιτητής είναι? Όχι, όχι. Πιλότος είναι, δηλαδή. Συγκυβερνήτης, γιατί είναι νέος ακόμα. Α, νέος συγκυβερνήτης ο Χάρης. Ναι. Και πότε πέταξε για Νέα Υόρκη? Χθες το βράδυ, αλλά έφυγε με βαριά καρδιά. Χθες, ε. Γιατί με βαριά καρδιά? Τώρα να τον εκθέσω, τέλος πάντων. Γνώρισε μια πολύ σοβαρή κοπέλα και μάλλον την έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα, αλλά... Τον κυνηγούσε μια τρελή, έγινε ένα μπέρδεμα και τσακωθήκανε. Μάλιστα. Εσείς την ξέρετε αυτή τη σοβαρή, την καλή κοπέλα? Όχι, όχι, δεν την έχω γνωρίσει. Νομίζω ότι μου είπε ότι είναι γιατρός. Μόνο αυτό ξέρω. Και πού ξέρετε ότι την έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα? Δεν την βλέπω την κλινική του εικόνα. Συνάδελφος είστε? Γιατί τι δουλειά κάνετε? Γιατρός είμαι. Α, εντάξει, κι εγώ γιατρός είμαι, αλλά με την πλατιά έννοια του πράγματος. Τι λες ότι έχεις χειρουργείο το απόγευμα? Έλα, σταμάτα. Ένα δοθήνα στον προσαγωγό θα καθαρίσω. Δοθήνα? Καλά, αυτό είναι σοβαρό. Προσέξτε, μην πάθει καμιά λίμωξη άνθρωπο και τρεχάματα. Τι είναι δοθήνα? Καλόγυρο αγράμμα, τι θες και αύξηση.
Εγώ, κούκλα μου, το ονοματάκι σου? Αργυρό Βούβουλη. Και την Τερζίδη. Εγώ που λες, έφαγα τα χρόνια μου στο Πανεπιστήμιο της Νιρεμβέργης. Εκεί το μεγαλώσε το Χάρη. Όχι, όχι. Η κουνιάδα μου το μεγάλωσε και τον έχει κακομάθη, αλλά δεν πειράζει. Καλό παιδί, είναι αρνή, αλλά έχει μια παραξενιά το ποδόσφαιρο. Α, εγώ δεν μπορώ την μπάλα. Άμα ακούσω τέτοια. Χαζές είσαστε καινούργιες, ρε. Άστο να την μπάλα. Να σου πω. Εγώ εκείνη την ώρα τον πιάνω στον ύπνο και του πουλάω φίδια. Μετά παίζω εγώ μπάλα. Α, έτσι. Κοίτα να δει σύμπτωση. Προχτές το βράδυ βγήκαμε ένα πιλότο που τον λένε Χάρη Τερζίδη. Καρδιά μου, δεν το πιστεύω, δεν είναι δυνατόν. Και είσαι γιατρός. Είμαι. Δεν το πιστεύω. Εσύ θα είσαι. Απαπα. Είσαι ακριβώς όπως μου τα είπε. Η θεά με τη λευκή μπλούζα. Λες να είναι ο πιλότος που μου λέγες. Ε, Κέτη, μήπως βρήκε την κάρτα που σου είχα δώσει όταν έψαχνες να βρεις παθολόγο για το Χάρη? Μάλλον, γιατί μου είπε ότι βρήκε την κάρτα μου τυχαία. Δεν το καταλαβαίνεις, κορίτσι μου, ήταν μοιραίο. Σας έκανε ο Θεός αναπάντητη. Μια μάτια σου μόνο κάνει, αγαπώ να μόνο να με κάνει. Ένα σου φίλι στο στόμα, μια μάτια με όμα τους έκανε και δούλε και τα κατάφερε μια χαρά. Με γιατρό ήθελε να αραβωνιάσει το γιο της, με γιατρό τον αραβώνιασε. Πού να ξέρω εγώ εις τον πέντε ανέμονο ότι θα αραβωνιαζόταν από συνοικέσιο και μάλιστα συνοικία κομμωτηρίου. Μια βαλίτσα προϊόντα από την Αμερική έταξε η κετούλα στην κομμώτρια για να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Χαμογέλα λίγο ρε δουλάκι, άντε στην υγειά μας. Ως να χαμογελάσει η καημένη που δεν της αρέσει καθόλου το σχέδιο. Βέβαια η Κέτη, με τον τρόπο που μόνο αυτή ξέρει, τόσο σε. Κανόνισε με τους μαστόρους να της βάλουνε τζάκι στο καινούργιο της διαμέρισμα. Έτσι θα έχει με κάτι να ασχοληθεί. Γιατί σου λέει πώς να επενδύσω τώρα εγώ το τζάκι μου. Από μάρμαρο ή από ξύλο που φέρνει και ζεστασιά. Μια μάτια σου αεροπλάνο να με κάνει. Ένα σφίλι στο στόμα, δυο μάτια να με κάνει. Δυο μάτια. Στους 7 ουρανούς η Κετούλα. Έδιωξε και την κοπέλα από το ιατρείο γιατί δεν της άρεσε ο τρόπος που μιλούσε. Τι θα πει, παρακαλώ. Ιατρείο Αργυρό Βουβούλη. Αυτή τη στιγμή έχει περιστατικό. Τι σας έλεγα. Τρόμαζαν οι πελάτες να καταλάβουν ότι αυτό που ακούνε δεν είναι τηλεφωνητής. Έρωτας, παιδί μου, με την ύφη της, όχι αστεία. Μπόλικο, βάλε. Έχει τρελαθεί στην εφημερία το κορίτσι. Θα πεθάνει με τόσα περιστατικά. Στην κλινική είναι, θα τη μαζέψουνε. Μας έχει κλείσει το σπίτι η γιατρίνα σου. Τηλέφωνο δεν ακούγεται. Μη σε νοιάζει. Θα σε πάρω εγώ από το νοσοκομείο να σου φύγει η μελαγχολία. Τσάω, τουλάκι! Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το γραφείο της κυρίας Βούβουλη, παρακαλώ. Εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτε. Μπαίνω με το δεξί, ε. Όνειρο η κλινική. Καλώ την Κετούλα μου. Τι σου έχω. Κάτι φέρνεις. Ε, αγάπη μου. Όλη μέρα νηστικιά, έφτιαξε η Τούλα κάτι ντολμαδάκια, σκέτα περιστατικά. Είχε φίλο στην κατάψυξη. Για να δω, ναι. Καλό. Mm. Τι ωραίο. Τι περιστατικό είναι αυτό, θα την υιοθετήσω την Τούλα. Μην της το πεις, την πάτησες. Κάτσε, μη στέκεσαι. Δεν μπορώ, από το αυτοκίνητο κατουργέμαι.
Έξω, δεξιά. Ευχαριστώ. Τι έγινε, παλατσίζουνε. Η παιδερούλα μου, πάρτε καλά ένα ντοσμά. Είναι τέλειο. Μου τεινάζουν τα φύλλα το στομάχι, αλλιώς. Σ' αγαπάει πάντως η πεθαρά σου. Εδώ είναι. Καθίστε λίγο να την γνωρίσετε. Είναι ψυχούλα. Ευχαρίστως, αλλά έχω έρθει για την καρτέλα της στεριού. Μήπως την είδες. Ναι. Πάντως, κάνετε πολύ άσχημα που δεν έρχεστε στο γάμο. Ξέρετε τι εκτίμηση σας έχω, κύριε Ραουντάνη. Μην με παρεξηγείς. Το ξέρεις κι εσύ πως αγαπάω. Είναι κάτι προσωπικό όμως, δεν πάω σε γάμους. Ορκίσου πως δεν με ξεχάσεις ποτέ. Πώς να σε ξεχάσω. Για πάντα, ρε Τιτούλα. Σ' αγαπώ. Θα σου εξηγήσω μια άλλη φορά. Δεν παρεξηγώ εγώ, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα. Να είσαι καλά. Άστα. Φέρανε ένα περιστατικό περί τον Ήτιδα, κίτρινο σαν το φλουρί, αριστούργημα. Τρέχανε νοσοκόμες υπέροχα. Είχε ασθενείς αισθήσεις του. Μην ανησυχείς, βόγκαγε. Εντάξει. Κάτσε. Ηρώ. Μπορώ να σε λέω ηρώ, ε. Όλοι μου οι φίλοι ηρώ με λένε. Αχ, ηρώ. Δεν ξέρεις πόσο με συγκινείς. Έλα τώρα, Βλακετούλα, τι είναι αυτά. Άσας, δεν ξέρεις εσύ. Κοίτα. Αυτό το δαχτυλίδι θέλω να το φορέσεις. Δεν μπορώ, Κέτη. Αυτό το δαχτυλίδι δεν το αποχωρήσει ποτέ. Σε παρακαλώ. Κάντο. Εξάλλου αυτό το δαχτυλίδι ήταν προορισμένο για δάχτυλο γιατρίνας. Άσε να βάλω ένα τέλος, για. Κέτη, πότε θα μου ανοίξεις την καρδιά σου. Εντάξει, θα σου πω μια άλλη φορά. Να το δω. Mm. Υπέροχα σου πάει. Είδες πώς τα έλεγα. Πάρα πολύ όμορφο. Να ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι έχει μεγάλη αξία για σένα. Μια ολόκληρη ζωή. Μην τα σκαλίζεις τώρα. Ναι. Να, έρχομαι αμέσως. Περιστατικό. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, Κέτη μου. Να έρθω μαζί σου. Καλά, καλά. Καλά. Παρακαλώ. Μα δεν καταλαβαίνω. Δεν υπάρχουν άλλοι γιατροί εδώ μέσα. Όλα από μένα τα περιμένετε. Ποιον στείλατε? Η νοσοκόματούλα δεν έχει ιδέα. Τέλος πάντων, θα δω τι μπορώ να κάνω. Ναι. Γεια σου, Μπόβη. Καλημέρα, κύριε Ραουντάνη. Ποιος είναι αυτός ο Ραουντάνης? Κοίτα να φανείς λογικός. Είναι ο νεανικός έρωτας της μάνας σου. Ορίστε. Δεν τράπηκες, Γκεστάπο. Χάρη, πάρε χαπάκι. Κι όπου μετράς νύφες, μέτρα και πεθερές. Καταστροφή είναι, μαρτύριο είναι, καμμένη γη είναι, πληγές είναι. Αν είναι αυτά είναι, αυτές είναι. Κι όπου μετράς τις νύφες, μέτρα και τις χαρές. Πεθερές επτά, επτά παναθεμάτες. Πεθερές επτά, τρελή χαρά γεμάτες. Πεθερές επτά, το γιώκα στο τιμόνι και αυτές μπροστά. Πεθερές επτά, πατήσια και μοσχάτο κάνουνε επτά. Νικόκυριανο κάτω, πεθερές επτά. Στου μπέκια την οθόνη όλα τα λεφτά. Πεθερές επτά, καταραμένη στήρα. Πεθερές επτά, σαν τον οδό στρωτήρα να με λες μαμά. Μια καθαρή Δευτέρα την ευρύκαμε ξερή στην πανιέρα.